Καλησπέρα σε όλες και όλους. Το θέμα μας σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Συνεχώς βγαίνουν στη δημοσιότητα έρευνες που στηρίχθηκαν στην ανησυχία που κυριαρχεί κατά πόσο επηρεάστηκαν ή θα επηρεαστούν στο μέλλον τα παιδιά που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα έχουμε σήμερα μαζί μας στο στούντιο την κυρία Παναγιώτα Τσιμπογιάννη, Διευθύντρια Γραφείου του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και υποψήφια βουλευτής. Κυρία Τσιμπογιάννη, θα θέλαμε την τοποθέτησή σας για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Καταρχήν, κύριε Μιλωνά, ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με έχετε προσκαλεσμένη σήμερα εδώ για να μιλήσουμε πραγματικά για θέματα που απασχολούν, εγώ δεν θα πω μόνο τους γονείς, αυτά τα θέματα και όσον αφορά τα νήπια, τα παιδιά μας, τα οποία γεννήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, είναι ένα κοινωνικό θέμα, όλους πρέπει να μας απασχολεί. Είναι τα παιδιά τα οποία θα είναι οι μελλοντικοί πολίτες αυτού του κράτους, του πλανήτη, των κρατών, σε όλο τον πλανήτη. Οπότε, ναι, είναι, εγώ θα το εκφράσω όχι ως ανησυχία, θα το εκφράσω ως αγωνία, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψαχτεί πάρα πολύ, γιατί ναι, αλήθεια είναι, βγήκαν πάρα πολλές μελέτες, οι οποίες έχουν εστιάσει συγκεκριμένα για την ανάπτυξη των μωρών νηπίων που γεννήθηκαν σε αυτή την περίοδο, μια πρωτόγνωρη περίοδος που πραγματικά ολόκληρος ο πλανήτης δεν ήξερε πώς να λειτουργήσει. Έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Επηρέασε πραγματικά όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις ηλικίες, ενήλικες, έφηβους, παιδιά προσχολικής ηλικίας, και βέβαια σήμερα θα ασχοληθούμε με τα μωρά.